Η κοινωνική σύμπραξη της Περιφερειακής μας Ενότητας μαζί με τους εταίρους της, που είναι ο Δήμος Κιλκής, η Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκής ΙΚΔΕΚ και ο Δήμος Παιωνίας, πέρα του κοινού συντονισμού της με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι ο επικεφαλής εταίρος, έδρασε και υλοποίησε το έργο αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας και λειτουργήσε έτσι ώστε να επιτύχει στο απόλυτο τη διανομή όλης της βοήθειας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους του ΤΕΒΑ, αγγίζοντας τη συνολική απορρόφηση του 100%. Οι ωφελούμενοι έλαβαν είδη τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής μέσω του προγράμματος, κρέας, χοιρινό και βόλιο, γαλακτοκομικά προϊόντα, είδη παντοπολίου, ζυμερικά, όσπρια κλπ. Οπωρολαχανικά, βρεφικές τροφές, πάνες, είδη προσωπικής υγιεινής και είδη οικιακού καθαρισμού. Είχαμε επίσης τις συνοδευτικές δράσεις για τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης, να μην σας κουράσω, να τις ξανααναφέρω. Συνολικά, οι διανομές για την πράξη 15-16, γιατί όπως ξέρετε με τις διαγωνιστικές διαδικασίες είμαστε, υλοποιούμε μια χρονιά πίσω την βοήθεια, διανεμήθηκαν σε 3.882 ωφελούμενους προμήθειες συνολικής αξίας 787.000 και συγκεκριμένα για το Δήμο Κιλκής 1.282 ωφελούμενοι, για την ΚΔΕΚ 968 και για το Δήμο Παιωνίας 1.632. Συνολικά διανεμήθηκαν 174.562 κιλά ή λίτρα αναλόγως τροφίμων που περιείχαν φρέσκα είδη, είδη παντοπολίου και βρεφικές τροφές. Επίσης διανεμήθηκαν 37 τόνοι περίπου ή λίτρα ανάλογα προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής αποτελούμενα από είδη προσωπικής υγιεινής και είδη οικιακού καθαρισμού. Ο κάθε ένας από τους 3.882 ωφελούμενους έλαβε συνολικά σε βοήθεια 45 κιλά τροφίμων και κάθε ένα από τα βρέφη από 23 κιλά βρεφικής τροφής. Επιπλέον, η κάθε μία από τις 1.650 περίπου οικογένειες ωφελούμενων έλαβε συνολικά από 24 κιλά βασικής υλικής συνδρομής, τόσο σε είδη ατομικής υγιεινής όσο και σε είδη οικιακής καθαριότητας. Επίσης, υλοποιήθηκαν συνοδευτικά μέτρα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής οικογενειακού προϋπολογισμού για τους ωφελούμενους και αναμένεται να προκηρυχθούν 6 νέες δράσεις που αφορούν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων ύψους 44.000 ευρώ. Αυτό είναι για το νέο πρόγραμμα. Επίσης είχαμε και διανομές σε συσίτια στη Μητρόπολη Κιλκής και στην Παιωνία. Τα είδη που δεν παραλήφθηκαν, που δεν παραλαμβάνονταν τελικά από κάποιους ωφελούμενους που ήταν εγγεγραμμένοι και δεν έρχονταν, διατέθηκαν μέσω των συσιτίων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που είχαν ανάγκη της βοήθειας αυτής. Εδώ, όπως ξέρετε, τα σίτια ήταν στον Άγιο Δημήτριο και στην Παναγία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερα τη Μητρόπολη και τους εκπροσώπους της, τους ιερείς μας, που μας βοήθησαν πάρα πολύ και ανταποκρίθηκαν στο θέμα αυτό. Για τη διετία 18-19 θα κληθούμε να υλοποιήσουμε το νέο έργο που θα έχει ακόμη μεγαλύτερο προϋπολογισμό, 24 εκατομμυρίων ευρώ, και για την κοινωνική σύμπραξη Κιλκής θα ανέλθει περίπου στο 1.290.000. Εδώ να αναφέρω ότι οι ωφελούμενοι θα είναι λιγότεροι, γιατί πλέον το ΤΕΒΑ συνδέθηκε με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, με το ΚΕΑ. Αναμένεται να ωφεληθούν 3.312 συμπολίτες μας, με σύνολο 52 κιλών τροφίμων έκαστος και κάθε ένα από τα βρέφη με 12,8 κιλά βρεφικής τροφής. Δεν θα αναφερθώ σε άλλα επιπλέον στοιχεία. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας, ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είχαμε και το προηγούμενο διάστημα,
με τους εταίρους μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ της Περιφερειακής μας Ενότητας, την προϊσταμένη, την προηγούμενη, την κυρία Ζαρδαβά, την κυρία Γεωργιάδου, την κυρία Σιδηροπούλου Κυριακή, η οποία πλέον θα είναι και η υπεύθυνη υλοποίησης, παίρνοντας θέση τη δική μου, για τις νέες διανομές, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ ως εντεταλμένος δεν θα έχω την, δεν θα έχει την αμέριστη βοήθειά μου. Και να πω επίσης ότι με τη νέα, με το νέο πρόγραμμα λύνονται πολλά προβλήματα που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων, γιατί εκεί είχαμε ένα πρόβλημα και όπως ξέρετε οι διανομές γινόταν από το ΚΤΕΟ. Δίνεται η δυνατότητα τώρα να ενοικιαστούν χώροι, είμαστε σε αναζήτηση, πιστεύω ότι θα βρούμε κατάλληλους χώρους και εδώ, δύο χώρους αποθηκευτικούς, χώρια για την ΚΔΕΚ, χώρια για το Δήμο, για να μην έχουμε, γιατί είχαμε προβλήματα, μπερδευόταν ο κόσμος, οι ωφελούμενοι ξέρουν που υπάγονται, και επίσης και για το Δήμο Παιωνίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης εδώ τους τοπικούς, που πάντοτε καλοπροαίρετα στέκονται στο πλευρό μας και όταν μας ασκούν και κριτική το κάνουν για να μας διορθώσουν. Γιατί κάνουμε και εμείς πολλές φορές παραλήψεις ή και λάθη. Αλλά αν θα στο σουδείς. Αλλά να ξέρετε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κυλκής υπάρχουν μυρμήγκια που δουλεύουν. Λοιπόν, αυτό. Ούτε έπαρση υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε έπαρση από τη δική μας διοίκηση εδώ. Λοιπόν, και ό,τι κάνουμε, αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Και οι πολίτες θα μας κρίνουν και στις επόμενες εκλογές. Όλους μας. Μάλλον κάθε μέγιστη προσπάθεια για να μπορέσει να βοηθήσει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί. Μαζί να καταφέρουμε να φέρουμε εις πέραση αυτό το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να ευχηθώ στο επόμενο διάστημα να μην υπάρχει καμία οικογένεια που να χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια. Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό στις μέρες που διανύουμε να υπάρχουν άποροι άνθρωποι και συμπολίτες μας που να μην μπορούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτή, χρειάζεται αυτή η βοήθεια από την περιφέρεια για να μπορέσει πάντων, να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα καλό σημείο για τους συμπολίτες μας. Αυτό δεν νομίζω κάτι άλλο χρειάζεται να πούμε. Απλά όλοι μαζί θα προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο. Και περιφέρεια και δήμους και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες και γενικότερα και εθελοντικές ομάδες για να μπορέσουμε να διευρύνουμε περισσότερο μια κοινή προσπάθεια στο Δήμο Κυλκής. Ήθελα να αναφέρω ότι στην περσινή διανομή είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια. Διανύμαμε τα τρόφιμα στους συμπολίτες μας χωρίς να τους προσβάλλουμε, χωρίς να θίγουμε την αξιοπρέπειά τους, χωρίς να σμπρώχνονται και να αλληλομαλώνουν στις ουρές. Φέτος, έχοντας την εμπειρία την προπέρσινη και την περσινή, φέτος νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζετζικώστα, για το ενδιαφέρον που έχει δείξει και δείχνει για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, για τη βοήθεια και τη στήριξη αυτών των ανθρώπων. Εμείς σαν εκπρόσωποι του Δήμου Παιωνίας, σαν συνεργάτες της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Κυλκής, είμαστε για μια ακόμη φορά έτοιμοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας προς ενδιαφέρον όλων των πολιτών.